Το economics.gr σε συνεργασία με τη Redken σας παρουσιάζει τα 4 πιο δημοφιλή χτενίσματα του 2016 με οδηγό βήμα προς βήμα για να μπορέσετε να τα αναδημιουργήσετε με ευκολία, χρησιμοποιώντας πάντα τα καλύτερα επαγγελματικά προϊόντα styling. Ξεκινάμε ψεκάζοντας το Spray One United σε νοπά μαλλιά σε όλο το μήκος εκτός από τις ρίζες. Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει 25 ωφέλη και δεν βαραίνει καθόλου τα μαλλιά. Στη συνέχεια, στεγνώνουμε με ένα πιστολάκι μέχρι τα μαλλιά να είναι κατά 90% περίπου στεγνά. Χωρίζουμε τα μαλλιά στη μέση και κάνουμε zigzag χωρίστρα για πιο παιχνιδιάρικο look. Εφαρμόζουμε την πάστα της Redken Rewind στα σημεία που πετούν φύτρες ή που φριζάρουν τα μαλλιά είτε στις ρίζες είτε ακόμη και στα μήκη των μαλλιών. Μπορείτε να εφαρμόσετε άφοβα, καθώς η συγκεκριμένη πάστα παρατεί δυνατή τη σύνθεση, δεν λαδώνει καθόλου τα μαλλιά. Και ξεκινάμε το πολυπόθητο χτένισμα, παίρνοντας μία μικρή τούφα στην κορυφή των μαλλιών και πλέκουμε όπως θα κάναμε την κλασική πλεξούδα, απλά αντί να πλέκουμε τα μαλλιά προς τα πάνω, τα πλέκουμε προς τα κάτω, προς τη μεριά του κεφαλιού δηλαδή. Κάθε φορά προσθέτουμε και μία μικρή τούφα από τα δεξιά και τα αριστερά μαλλιά που έχουν μείνει κάτω σε στήλη γαλλικής πλεξούδας, αλλά και πάλι βάζουμε τις καινούργιες τούφες προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω όπως θα κάναμε την κλασική γαλλική. Είναι πολύ σημαντικό να σφίγγουμε αρκετά τα μαλλιά για να μείνουν στη θέση τους και να μην μας χαλάσει το χτένισμα αργότερα. Όσο προχωράμε στα μήκη των μαλλιών, οι τούφες αναγκαστικά μεγαλώνουν μέχρι να μην έχουμε άλλα μαλλιά να προσθέσουμε. Αφού σφραγίσουμε την πλεξούδα μας με ένα λαστιχάκι, την ανοίγουμε ελαφρώς έτσι ώστε να μην είναι πολύ στημένη. Τέλος, ψεκάζουμε με λίγη λακ τυχόν τουφάκια που μπορεί να πετούν στη βάση των μαλλιών μας. Για να μπορέσετε κι εσείς να δημιουργήσετε πανεύκολα αυτό το look, σας κάνουμε δώρο τα προϊόντα styling που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το βίντεο. Πληροφορίες θα βρείτε στο κουτί περιγραφής.